που σας έχουμε. Yeah. Ευχαριστώ. Είναι δεδομένη νομίζω η στήριξη του κόσμου. Και η δική σας. Επιστρέφουμε σήμερα, τι να πω, το ελάχιστο όσα ο Πασικάβ και οι άνθρωποι του προσφέρουν στους καρκινομαθείς και στις οικογένειες τους τόσα χρόνια. Αν δεν υπήρχε ο Πασικάβ και οι συνδέσμοι ασθενών στην Κύπρο, γιατί μπορεί σήμερα τα πράγματα για τη φροντίδα των καρκινοπαθών στη χώρα μας να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά όταν ξεκίνησαν ο Πασικάβ και οι συνδέσμοι ασθενών, τα πράγματα δεν ήταν τα ίδια. Και αν δεν ήταν οι άνθρωποι του Πασικάβ να στηρίξουν τις οικογένειες των ασθενών και τους καρκινοπαθείς σε όλη την Κύπρο, σε κάθε χωριό της Κύπρου, νομίζω δεν θα περηφανευόμασταν σήμερα για το επίπεδο φροντίδας των καρκινοπαθών. Θέλω να πω ότι η ευθύνη της πολιτείας όσον αφορά την στήριξη των συνδέσμων αλλά και των καρκινοπαθών δεν μένει μόνο στο να στηρίζουμε τους συνδέσμους όταν αυτοί ανοίγονται προς την κοινωνία και κάνουν τις εκστρατείες τους, αλλά είναι μια καθημερινή προσπάθεια η οποία περνά και μέσα από την λήψη πολιτικών αποφάσεων για να αναβαθμίσουμε τις ίδιες αναβαθμισμένες υπηρεσίες που έχουμε στη φροντίδα καρκινοπαθών. Το μεγάλο μας όραμα, μετά και την δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής για τον Καρκίνο, είναι επιτέλους να αποκτήσει η Κύπρος το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, το οποίο της αξίζει. Από ό,τι πληροφορούμε, είναι όλα έτοιμα, είναι όλα ενώπιον της Υπουργού Υγείας και ευχόμαστε σύντομα να απαρθούν οι πολιτικές αποφάσεις έτσι ώστε να έχουμε το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου στην Κύπρο και να βάλουμε το όραμα όλων μας στις ράγες για ακόμα καλύτερες μέρες. Συγχαρητήρια. Είμαστε πάντα δίπλα σας, όπως και εσείς είστε πάντα δίπλα στους καρκινοπαθείς και στις οικογένειες τους. Να είστε πάντα καλά.